Μένουμε στο θέμα. Καλησπέριζω τον καθηγητή πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Καλησπέρα, κύριε Τζανάκη. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη. Θεωρείτε ότι είναι κακό ότι σταμάτησε η καθημερινή ενημέρωση για τη διασπορά της πανδημίας ή ήταν, λειτουργούσε ως ένα καμπανάκι το να μετράμε τόσες χιλιάδες κρούσματα κάθε μέρα? Τι λέτε? Νομίζω η ανακοίνωση των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων, των θανάτων, καθώς και τα ημερήσια κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα, είναι σημαντικό, διότι επικοινωνιακά τουλάχιστον δίνει την εικόνα στον κόσμο, ο οποίος μαζεύεται, παίρνει τα μέτρα του, ναι, και πάση περιπτώσει συνειδητοποιεί ότι η πανδημία είναι εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω επικοινωνιακά πώς θα λειτουργήσει να έχουμε μία φορά την εβδομάδα μία έκθεση, χωρίς να γνωρίζουμε τι συνέβη στη διάρκεια της εβδομάδος καθημερινά. Mm-hmm. Αυτό τι θα κάνει? Θα κάνει πάρα πολύ κόσμο να μιλάει υποθετικά, να φτιάχνει σενάρια, να υπάρχουν διαρροές κρουσμάτων και αριθμών, ναι, από διάφορα κέντρα που τα χειρίζονται, και τελικά αντί το θέμα να πέσει, να ανεβαίνει. Δεν νομίζω ότι ήταν επικοινωνιακά σωστό από πολλές πλευρές. Mm-hmm. Θα μπορούσε να γίνει το εξής. Ο ΕΟΔΗ να μας δίνει όντως μία εβδομαδιαία έκθεση με τις τάσεις και να σχολιάζει το πώς ακριβώς πήγαμε αυτή την εβδομάδα, με μία εκτεταμένη έκθεση, το όπως έκανε καθημερινά τώρα. Ναι. Αλλά καθημερινά να δίδονται τα κρούσματα, οι διασωληνωμένοι, οι θάνατοι, καθώς και τα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα. Είναι τρεις πίνακες. Θα κουραστεί κάποιος δηλαδή να τους ανακοινώσει? Ποτέ η πληροφόρηση, η πληροφόρηση του κόσμου δεν έκανε κακό. Βέβαια. Εξάλλου, αυτό όλο μπορεί να περάσει σε μια σφαίρα διαφόρων και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, περί αδιαφανούς πληροφόρησης. Που δεν είναι σωστό, διότι η χώρα μας μέχρι τώρα είχε πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την ανακοίνωση των πανδημικών δειχτών. Και φαντάζομαι ότι ενδεχομένως και κάποιοι έτσι κάπως συντηρητικοί τουρίστες να θέλουν να έχουν μια πληροφόρηση πριν αποφασίσουν σε ποια χώρα θα κάνουν κράτηση για να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, έτσι. Ναι, μα δεν προσφέρει τίποτα, αφού θα τα μαθαίνουμε κάθε εβδομάδα. Βέβαια. Τι πειράζει να τα μαθαίνουμε καθημερινά? Mm-hmm. Κύριε Τζανάκη, τις τελευταίες ημέρες τόσο από τον ΕΟΔΗ όσο όμως και από το Υπουργείο Υγείας λένε ότι παρατηρείται το κύριο μέρος της εξάπλωσης της πανδημίας παρατηρείται σε εξωτερικούς χώρους και σχετίζεται με συγχρονισμούς που έχουν να κάνουν με τη διασκέδαση, με τους νέους κλπ. Έχει λοιπόν νόημα να κουβεντιάζουμε για επαναφορά της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους ή το πράγμα πια έχει ξεφύγει και η διασπορά γίνεται στους έξω? Είναι η επιστημονικά ιστορία ενός εξής. Αν μαζέψεις 200 άτομα σε ένα εσωτερικό χώρο, ναι, προφανώς η διασπορά θα είναι μεγαλύτερη από αυτά τα ίδια 200 άτομα αν τα έχεις σε ένα εξωτερικό χώρο. Mm-hmm. Αν όμως αυτά τα 200 άτομα στον εξωτερικό χώρο είναι ο ένας πάνω στον άλλο, γελάνε, τραγουδάνε, παίζουν, αγκαλιάζονται, χορεύονται, φιλιώνται, τότε η διασπορά είναι εξίσου μεγάλη σαν να είναι σε ένα εσωτερικό χώρο. Επομένως, το θέμα είναι ότι πρέπει να φοράμε τη μάσκα μας όποτε και δίποτε mm-hmm. αισθανθούμε ανασφάλεια, είτε είναι εσωτερικός, είτε είναι εξωτερικός χώρος. Ναι. Και βεβαίως να ελέγχουμε και να τηρούμε τις κοινωνικές αποστάσεις και τις κοινωνικές μας επαφές. Mm-hmm. Δυστυχώς, 3 χρόνια τώρα η κοινωνική μας ζωή ήταν στο μηδέν. Έχουμε μεγάλη επιθυμία να ζήσουμε, να δούμε τους φίλους μας, να γιορτάσουμε, να πάμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις φίλων μας, σε γάμους, σε βαφτίσια κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να επιτελεστούν τώρα. Είναι 3 χρόνια παγωμένα. Καταλαβαίνω τον κόσμο, όμως πρέπει να δείξει σύνεση, να προσέξει. Ακόμα και σε αυτά τα κοινωνικά γεγονότα, να είναι φιδωλός, ναι, με τις διαχύσεις, τα αγκαλιάσματα, τις χαιρετούρες και τα φιλιά. Κύριε Τζανάκη, όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε ότι η αύξηση του μέσου όρου των κρουσμάτων δεν μεταφράζεται και σε αύξηση των διασωληνωμένων. Υπάρχει βέβαια σοβαρή αύξηση στις νοσηλίες, αλλά όχι στους διασωληνωμένους και τους θανάτους. Σας κάνει αισιόδοξο ότι μπορεί η όμικρον 4 και η όμικρον 5 και όλο αυτό η επιδημική έξαρση που ζούμε να μην μεταφραστεί σε πίεση στις εντατικές ή βεβαίως και σε πολλαπλασιασμό των συνανθρώπων μας που θα χάνουν τη ζωή τους? Αυτά που περιγράψετε τώρα mm-hmm. αποτελούν στην ουσία ενδυμικά
ενδημικά χαρακτηριστικά της νόσου. Ναι. Φαίνεται δηλαδή ότι ο ιός μετατρέπεται πιεσμένος από την ανοσία που έχει αναπτυχθεί στην κοινότητα, αλλά και από τα ίδια τα χαρακτηριστικά, σε ένα είδος ενδημικού ιού, ο οποίος θα μας ταλαιπωρεί, θα μας προβληματίζει, αλλά ενδεχομένως δεν θα μας προκαλεί τα προβλήματα που μας προκαλούσε. Mm-hmm. Πάλι όμως πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι πάρα πολλά τα κρούσματα. Δυστυχώς θα νοσήσουν άνθρωποι με πολύ ευάλωτη υγεία, ναι, και οι οποίοι είναι αυτοί που οδηγούνται στο νοσοκομείο, συνήθως όχι από συμπτωματολογία που αφορά τον κορονοϊό, αλλά στη μεγάλη πλειονότητα από ένα συνοδό νόσημα που χειροτέρεψε εξαιτίας της μόλυνσης του κορονοϊού. Συνεπώς, δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, είναι μεν καλό χαρακτηριστικό, δείχνει τάση ενδημίας, ενδημικής έτσι, πλέον κατάστασης του κορονοϊού, αλλά δεν είναι άμυρος προβλημάτων και θεμάτων που έχουν να κάνουν με το ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού. Ναι. Το οποίο και θα δώσει πολλές νοσηλίες, αλλά κυρίως θα δώσει και αριθμούς θανάτων όπως βλέπουμε. Ήδη πήγαμε μεταξύ 20 και 30, εκεί που ήμασταν 10 με 15. Βέβαια. Συνεπώς, αυτό το πράγμα ακριβώς αφορά ευάλωτους ανθρώπους με πάρα πολύ επιβαρημένη υγεία που δυστυχώς κινδυνεύουν από μια απλή ίωση, πόσο μάλλον από μια μόλυνση από τον κορονοϊό. Άρα η όλη θεωρία περί συνύπαρξης με τον κορονοϊό θα έχει κόστος σε ανθρώπινες ζωές, έτσι. Ναι, μέχρι να υπάρξει ένα στέλεχος το οποίο δεν θα προκαλεί αυτά τα προβλήματα και μέχρι να καταφέρουμε με διάφορους τρόπους, και υπάρχουν αυτοί οι τρόποι ακόμα και τώρα, με την αντιϊκή θεραπεία, με το σωστό εμβολιασμό, να προφυλάξουμε τους ευάλωτους, δυστυχώς θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Όταν το καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε περάσει σε μια ενδημική φάση πλέον, όπου ο ιός δεν θα μας προβληματίζει, θα μας ταλαιπωρεί, αλλά δεν θα μας προβληματίζει. Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο και τις πολύτιμες, όπως πάντα, επισημάνσεις σας. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Καλό βράδυ.